και σε όλους τους φίλους και ακροατές. Λοιπόν, κοιτάξτε, στήσατε και πάλι και παυλεύουν για τις σημερινές εφημερίδες, κάποιες από αυτές πάλι με τις συντάξεις που θα κοπούν κι άλλο, θα κοπούν παραπάνω από το, βλέπω εδώ, εν πάση περιπτώσει, μια σπάλε ποτέ κρατεάς εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο, οι οποίες λένε ότι πέρα από την προσωπική διαφορά θα υπάρχουν και άλλες περικοπές και αυτό το χρησιμοποιούν ως βάση κάποια νούμερα τα οποία υπάρχουν στο πρόθεσμο. Για πείτε μας ακριβώς τι θα γίνει, γιατί... Κύριε Σχοινά, το 2010 κόπηκαν 11 φορές μέχρι το 2014 και από το 2015 αρχίζουν να λένε για ότι κόβονται οι συντάξεις που δεν έχουν κοπεί ακόμα. Δηλαδή επί 4 χρόνια κοντά κόπηκαν 11 φορές πραγματικά. Με 45 δισεκατομμύρια ευρώ αφαιρέθηκαν από τους συνταξιούχους και από το 2015 λένε ότι κόβονται οι συντάξεις και εκείνο που έχει συμβεί είναι η αύξηση της εισφοράς για τον ΟΠΗ και ο περιορισμός για τις συντάξεις μέχρι 2.000 αν είναι μία και μέχρι 3.000 αν είναι δύο. Αλλά βλέπετε κι εσείς ότι εκείνο που επαναλαμβάνουν τα πρωτοσέλιδα είναι ότι κόβονται οι συντάξεις. Είναι η ψυχολογική διάσταση της προπαγάνδας. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πει ότι θα συμβεί πράγματι και μείωση συντάξεων λόγω του επανυπολογισμού. Υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη. Με τον νόμο Κατρούγκαλο, η λεγόμενη προσωπική διαφορά. Υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη στο νόμο, αλλά αυτή την πρόβλεψη εμείς την αντιμετωπίζουμε με μια πρόθεση απάλυνσης εκείνων των διαφορών που πραγματικά είναι σημαντικές. Να υπενθυμίσω όμως ότι, παράδειγμα, οι συντάξεις μέχρι 2.000 που περικόπτονται για μία και μέχρι 3.000 για δύο έχουν ανασταλεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2018. Άρα το 19 αυτές οι περιπτώσεις θα επανέλθουν σε ένα άλλο επίπεδο υψηλότερο από αυτό που είναι τώρα. Παράδειγμα, ως παράδειγμα το λέω. Οι συντάξεις των αγροτών δεν έχουν καμία περικοπή, αντιθέτως θα εμφανίζουν μια, δεν λέω μεγάλη αύξηση. Και πράγμα, μετά την 1η-1η 19 δηλαδή. Θα υπάρχει μια μικρή αύξηση σε αυτές. Μάλιστα. Υπάρχει ουσιαστικά δηλαδή. Άρα να τα υπογραμμίζουμε. Καμία περικοπή στις συντάξεις των αγροτών και πιθανότατα και μια μικρή αύξηση. Όχι πιθανότατα, με βεβαιότητα μια μικρή αύξηση από 1η-1η 19. Η οποία βέβαια δεν είναι τέτοια για να πανηγυρίζουμε τα όρια. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πάντως εκεί που κάποιοι λένε ότι θα κοπούν. Αλλά δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Θα υπάρχει σταδιακή και όσο περνάει ο καιρός, ακόμα καλύτερη προσάυξη. Και μέχρι το 2028. 29 οι άγροι και συντάξεις ειδικά θα έχουν πολύ καλή αύξηση, διότι με τον τρόπο που υπολογίζονται τον παλιό και τον νέο που αποδίδει θα έχουν πραγματικά μια πολύ καλή επίδοση. Για τις νέο εκδιδόμενες συντάξεις. Βεβαίως. Τώρα για τους αλλά άλλους... και με τον επανυπολογισμό και αυτές οι συντάξεις θα έχουν μια προσάυξη καλύτερη. Τώρα για τις άλλες κατηγορίες ασφαλισμού, γιατί εντάξει, οι αγρότες είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Υπάρχει ένα ποσοστό που πλησιάζει, προσεγγίζει προς το 20% που έχει αύξηση. Σημαντική. Ένα 20% των συνταξιούχων λοιπόν θα έχουν αυξήσει. Και πολύ θεαματική. Μπορούμε να πούμε κάποιες κατηγορίες, ας πούμε. Όχι, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις ένα κανόνα ποιοι θα είναι αυτοί. Είναι εκείνοι που καταβάλουν μεγαλύτερες εισφορές, αυτός είναι ο κανόνας και έχουν περισσότερα χρόνια ασφάλισης. Αυτός είναι ο κανόνας. Και μπορεί κανείς να βλέπει σε αυτόν τον κανόνα την περίπτωσή του. Διότι ξέρει ότι κατέβαλε πολύ υψηλότερες εισφορές από αυτές που καταβάλουν στους μισθωτούς του ΙΚΑ, πράγμα το οποίο γνωρίζουμε από την άποψη των δεδομένων που ίσχυαν. Όντως υπήρχαν σε ορισμένα ταμεία, δεν υπήρχαν πλαφών, πληρώνονται πολύ υψηλές, οπότε εκεί δεν υπάρχουν και όρια κατά κάποιο τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στο υπόλοιπο ποσοστό που μένει προκύπτει η μείωση. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι αγροτικές συντάξεις είναι ένα 10% περίπου του συνόλου των συντάξεων ή παραπάνω, κύριε Υπουργέ. Είναι περίπου το 25%. 25. Άρα λοιπόν έχουμε ένα 25% των συντάξεων των αγροτών που θα είναι ίδιες με και μεγαθεί. Αλλά από εκεί και πέρα. Υπάρχει ένα 20% επίσης που θα είναι αυξημένο. Άρα φτάσαμε στους 45, έτσι αφήστε να το πάω όπως θέλω. Λοιπόν, μένει το υπόλοιπο 55% συντάξεων. Τι θα γίνει με αυτές? Δεν σημαίνει ότι οι συντάξεις εκείνες θα έχουν μείωση. Είναι συντάξεις οι οποίες θα μείνουν σταθερές. Ποιες θα μείνουν σταθερές? Πολλές. Πάρα πολλές θα είναι σταθερές. Δεν μπορώ να πω εγώ τώρα το ποσοστό. Δεν θα προκύψει κάποια αλλαγή. Mm-hmm. Θα εξαρτάται από το ύψος ή από τις φορές που έχουν καταβάλει? Και από τα δύο. Και από τα δύο, μάλιστα. Και συμπίπτουν. Διότι εδώ υπολογίστηκε η Εθνική Σύνταξη τα 384 ευρώ, τα οποία
υποστήθεται στη βάση του υπολογισμού. Επομένως, δεν υπάρχει αυτό που λένε, γιατί αν θυμάστε καλά, και είμαι βέβαιος ότι θυμάστε καλά, γιατί ασχολείστε πολύ με τους αριθμούς και τις στατιστικές, εσείς προσωπικά, άρχισαν να μιλάνε για συντάξεις που θα μειωθούν στο 40-45%, 30%, καθένας έλεγε ό,τι ήθελε. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Και μάλιστα μιλούσαν για όλες τις συντάξεις. Άλλοι λέγανε πάλι κάτω από 1.000 ευρώ θα είναι όλες τις συντάξεις. Το ακούγατε προσφάτως να επαναλαμβάνεται και να διατυπώνεται και ως τίτλος σε ένα γνωστό μεγάλο κανάλι. Τώρα βλέπω δύο εφημερίδες, θα τις πω, τον Ελεύθερο Τύπο για τα νέα, ειδικά τα νέα. Δεν ήθελα να τα αναφέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα αναφέρω γιατί είναι σχετικό με το ερώτημα το οποίο σας έθεσα προηγουμένως. Παίρνουν λοιπόν αυτά τα οποία υπάρχουν στο μεσοπρόθεσμο, τα οποία μιλούν για μείωση της, όχι μείωση δαπάνης, για δημιουργία πλεονάσματος 2,8 δις το 2019 και 3.020 το... και μάλλον και συν αυξήσεις φορών 138 εκατομμύρια, μιλούν ουσιαστικά για περικοπές 3 δις το 2019. Αυτά τα νούμερα, το 2,8, εντάξει, είναι γνωστό ότι είχε αναφερθεί ότι μια ποσοστιαία μονάδα, δηλαδή γύρω στα 1,8 δις, θα ήταν η προσαρμογή από τις προσωπικές διαφορές. Τώρα, το πράγμα το διαχειρίζεστε διαφορετικά, οκ, okay, αλλά το 2,8 μας κάνει άλλο ένα δισεκατομμύριο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το πλεόνασμα που προκύπτει, όχι το... Είναι πλεόνασμα του ΕΦΚΑ, δηλαδή. Προσθέτουν τα πλεονάσματα ως διαφορά. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική τους, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό... Είναι το πλεόνασμα, λοιπόν, για το οποίο πάει ο ΕΦΚΑ φέτος. Το πλεόνασμα, από ό,τι μου λέει και ο αρμόδιος διευθυντής εδώ του Υπουργείου, ο κ. Παπαθεοδόρου, θα ξεπερνάει ενδεχομένως και το 1 δισεκατομμύριο μέσα στο 2018. Και πράγματι όλες οι στατιστικές προβλέψεις που είχε κάνει επιβεβαιώθηκαν μέχρι τώρα. Και ενδεχομένως βάζουν τέτοιου είδους λογαριασμούς. Άρα δηλαδή υπολογίζουν το πλεόνασμα το οποίο έχει προέρθει από την αναδιοργάνωση ουσιαστικά του ΕΦΚΑ. Υποθέτω, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν βγαίνει αυτό πραγματικά ως μείωση. Αν πραγματικά προκύπτει κάτι τέτοιο, που δεν προκύπτει, το έλεγα από το 2017, ότι εμείς δεν σχεδιάσαμε ένα νόμο για να επιφέρει δραστικές περικοπές, αλλά ένα νόμο ο οποίος θα εξασφαλίζει αυτό που έχουμε συμφωνήσει με τους δανειστές. Εδώ θα ξεπνάμε το 16,2% η δημοσιονομική δαπάνη του ΑΕΠ. Επομένως, και έλεγα τότε ότι αν τα πράγματα πάνε πολύ διαφορετικά και φανεί ότι έχουμε μεγάλα περιθώρια, θα έχουμε και το δικαίωμα να έχουμε και διαφορετικές προσεγγίσεις στις πολιτικές προσδιορισμού των συντάξεων. Ήδη σας έχω πει όμως ότι για ένα μεγάλο μέρος των συντάξεων αυτό δεν προκύπτει. Δεν γίνεται στο ύψος που έχουμε να προκύπτουν τόσες μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις που λένε αυτά τα δημοσιεύματα με βάση τα δεδομένα που σας λέω. Κύριε Υπουργέ, το υπόλοιπο μέρος των συντάξεων για το οποίο δεν σας λέω δεν σημαίνει ότι έχει μειώσεις. Ένα μεγάλο μέρος αυτό δεν έχει καμία μείωση. Όπως και δεν έχει καμία αύξηση. Και ένα άλλο μέρος που απομένει μπορεί να έχει μειώσεις ανεπαίσθητες. Και υπάρχουν και περιπτώσεις συντάξεων που μπορεί να έχουν μεγάλες μειώσεις. Αυτές που μπορεί να έχουν μεγάλες μειώσεις είναι οι συντάξεις οι οποίες δεν το έχω κρύψει από την αρχή και το έχουμε προβλέψει άλλωστε από το 2015 αυτό. Συντάξεις οι οποίες δόθηκαν πρόωρα με πολύ λίγα χρόνια ασφάλισης και μικρές εισφορές. Αυτό το είχαμε πει και το έχουμε ψηφίσει από το Σεπτέμβριο του 2015. Εκεί μπορεί να υπάρξει πραγματικά και θα υπάρξει διαφοροποίηση. Όπως επίσης έχουμε πει ότι οι περιπτώσεις των επαγγελματιών του ΤΕΒΕ, επειδή κάποια χρονική στιγμή το 1979 που επαναλήφθηκε και το 89 με σχετική νομοθετική διάταξη, δόθηκε το τετραπλάσιο της πρώτης ασφαλιστικής περίπτωσης ως ενίσχυση της σύνταξης των εργαζόμενων ασφαλισμένων στο ΤΕΒΕ, γιατί ήταν πολύ μικρές, αυτό έμεινε εκεί ξεχασμένο. Τότε κάλυπτε μια ανάγκη κάποιας διόρθωσης των συντάξεων που ήταν πραγματικά ασήμαντες. Σήμερα αυτό το ποσό είχε παραμείνει, διότι στο μεταξύ μπήκαν μέσα στο ΤΕΒΕ οι αυτοκινητιστές, μπήκαν από το Ταμείο Εμπόρων, έγινε μια εντελώς ανορθολογική
ενσωμάτωση ταμείων χωρίς να έχει γίνει ποτέ ο σωστός τρόπος υπολογισμού ώστε να έχουν ίσους κανόνες όλοι αυτοί οι ασφαλισμένοι. Και υπήρχε ένα θέμα το οποίο πραγματικά προκαλούσε αβάσιμες ως προς το θέμα των εισφορών αβάσιμα αποτελέσματα. Πάντως, τέτοια θέματα υπάρχουν. Βλέπω ότι κάνατε μια δήλωση 12 ώρα μάλιστα το βράδυ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων την Παρασκευή, στην οποία λέτε ότι ένα μεγάλο μέρος, αυτό που λέτε και τώρα, σχεδόν μισές συντάξεις δεν θα έχουν καμία μείωση και ένα 20 από αυτές θα έχουν και αύξηση. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μικρές, σε άλλες μεγάλες, κυρίως οι μικρές συντάξεις θα έχουν μια ενίσχυση. Στο υπόλοιπο κομμάτι των συντάξεων, οι μειώσεις δεν είναι ένα οριζόντιο ποσοστό, μπορεί να αποελάσσεται και είναι και μειώσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες. Λοιπόν, αυτό είναι το, νομίζω, το πλαίσιο το οποίο αφορά το θέμα της διαχείρισης των θεμάτων. Αυτό είναι το πλαίσιο. Μάλιστα. Η πολιτική που θα προσδιορίσουμε είναι μπροστά μας. Έχουμε μία προσάυξηση των αποτελεσμάτων στις πράξεις των εισφορών που φαίνεται να μας επιτρέπει να μπορούμε να ανασχεδιάσουμε μερικές από τις πλευρές αυτές. Κύριε Υπουργέ, επειδή έχουμε μία αύξηση που πλησιάζει το 8,63% το μήνα Μάιο, 15,96% με συγχωρείτε, κοντά στο 16% τον μήνα Μάιο στη βάση του πενταμήνου μέσα στη χρονιά αυτή. Το 18 δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα... δεν θα ήταν υπερβολή να πει για καλπασμό εισπράξεων. Και αυτό δημιουργεί κάποια δεδομένα, φαντάζομαι, τα οποία θα μπουν στο τραπέζι μετά τις 21 Αυγούστου. Και οι οφειλές προς το ΚΕΑΟ έχουν αυξηθεί. Κύριε Υπουργέ, Άρα αυτά τα πλεονάσματα που δημιουργούνται μας δίνουν το δικαίωμα να πούμε ότι αφού το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας έβαλε μια προϋπόθεση υπό τον όρο ότι εμείς δεν θα καλύψουμε τα πλεονάσματα που είχαμε θεσμευτεί και γι' αυτό μπήκε αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα αυτό να το ξαναθέσουμε. Έχω πει όμως. Εφόσον τα καλύπτεται από αλλού, έτσι. Επειδή η ζωή των ανθρώπων είναι όλα μαζί, είναι και η υγεία, είναι και η παιδεία, είναι και τα δημόσια έργα, οι δρόμοι που περνάμε, το νερό που πίνουμε, τα πάντα είναι η ζωή μας. Δεν είναι μόνο τι παίρνεις στην τσέπη ως σύνταξη, είναι και τι ξοδεύεις για την κοινωνική σου δράση, για τις υπόλοιπες ανάγκες της ζωής σου. Έχει σημασία και ο κοινωνικός προϋπολογισμός. Κύριε Υπουργέ, να βάλουμε μια νοτελή, γιατί επικοινωνήσαμε λίγο αργά και να ακούσουμε λίγο ένα-δύο λεπτά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Παρακαλώ. Διακόψαμε για λίγο την συνομιλία μας με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον κύριο Τάσο Πετρόπλο. Συζητήσαμε για τη συντάξη, το τι σημαίνουν τα νούμερα τα οποία αφορούν και την αναπροσαρμογή με βάση προσωπική διαφορά, για τα πλεονάσματα, για τις δυνατότητες που δίνονται πια για την άσκηση πολιτικής στον χώρο των συντάξεων με βάση τα σημαντικά υπερπλεονάσματα που παρουσιάζει ο ΕΦΚΑ. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, τώρα να σας θέσω μερικές ερωτήσεις σχετικές που έχουν έρθει, γιατί έχουν έρθει βροχή ερωτήσεις από ακροατές και γραπτά και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή και να είστε εδώ. για το ενδιαφέρον, όποτε βγαίνετε, θα το κάνετε, γιατί είναι τεράστιο το ενδιαφέρον. Λοιπόν, καταρχάς υπάρχει μια ερώτηση η οποία συζητείται, τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά σε ανάπηρους συνταξιούχους. Δεν ξέρω αν η ιδιότητα. Είναι από τα θέματα που έχουμε πει ήδη ότι θα εξετάσουμε μετά τον Αύγουστο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ένα δεύτερο θέμα το οποίο έχει τεθεί είναι για το θέμα των επικουρικών. Βλέπω τώρα εδώ, γιατί το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, ότι κάποιοι έχουν υποβάλει από το 15 σχετικό αίτημα και δεν έχουν πάρει ακόμα τις επικουρικές. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, υπάρχει σταθερός καλός ρυθμός αυξανόμενων εκδόσεων συντάξεων επικουρικών. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του έτους αυτού θα είναι τα πράγματα τελειωμένα ως προς τις καθυστερήσεις αυτές. Και τώρα... να δίδονται τόσο του τριμήνου που έχει υποβληθεί. Και τώρα να εισάγω και ένα δαιμόνια με αφορμή την ερώτηση ενός φίλου ακροατή που υπογράφει όλα στην ερώτησή του, αλλά σημασία έχει αυτό που ρωτάει. Εάν προχωρήσετε στον επανεπλογισμό με την προσωπική διαφορά, θα υπάρξει σαφώς μια διαφορά μεταξύ των νέων συνταξιούχων και των παλιών που έχουν ακριβώς ίδιες προϋποθέσεις. Ναι. Δηλαδή, λέει χαρακτηριστικά εδώ ένας ο κύριος Παραλάς ότι είμαι εκδευτικός και πήρα σύνταξη τον 7ο του 17 και η σύνταξή μου είναι 340 ευρώ λιγότερο από τον αντίστοιχο καθηγητή που βγήκε πριν ένα χρόνο πριν από μένα με ακριβώς ίδιες προϋποθέσεις. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
Αν δεν προχωρήσετε σε επανυπολογισμό των παλιών συντάξεων ή κάνετε κάποιες άλλες προσαρμογές, θα υπάρχει ισότητα μεταξύ των καινούριων και των παλιών συνταξιούχων? Καθηγητής και πήρε μέσα σε τόσο λίγο διάστημα την σύνταξή του πλήρη και όχι προσωρική. Δεν ξέρω τι να σας πω. Προφανώς θα την έχει πάρει πλήρη. Και την πήρε γρήγορα από ό,τι βλέπετε. Κοιτάξτε να δείτε. Για συντάξεις που πράγματι υποβλήθηκαν, επειδή από το Γενικό Ρεκτήριο του Κράτους, γι' αυτό αναρωτιέμαι. Mm-hmm. Και υπάρχει μια σημαντική καθυστέρηση που έχει να κάνει με γενή θέματα, γενή θέματα της λειτουργίας του πολυδέδαλου συστήματος mm-hmm. του δημοσίου. Αλλά άμα ήταν από τον ΕΦΚΑ, θα έλεγα πράγματι μέσα στο 2017 όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν, σχεδόν στο σύνολό τους, δόθηκαν μέχρι μέσα στο τρίμηνο με τον νέο νόμο. Μάλιστα. Πλέον ο νόμος που όπως είχαμε υποσχεθεί εντός τρίμηνου θα δίδονται συντάξεις, φαίνεται να το έχουμε πετύχει σε ποσοστό 90%. Δεν ξέρω ποια περίπτωση είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, μην μπλέξουμε τώρα στην περίπτωση αιολογία. Ναι, γιατί υπάρχουν τώρα πολλές περιπτωσιαλογικές ερωτήσεις. Δεν θα τις κάνω. Συζητήσαμε για το γενικότερο θέμα και νομίζω ότι αυτό κρατάμε από τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν ήθελα να προσθέσετε κάτι άλλο. Να σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση αυτή, την τόσο αναλυτική και με ανοιχτά χαρτιά. Καλή σας μέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλή σας μέρα.